σταχειοθετώντας έτσι σημαντικά πράγματα που παρουσιάστηκαν, είναι η απεικόνηση των στεφανιαίων αγκείων μέσα στο αιμοδυναμικό εργαστήριο την ώρα που κάνουμε τις στεφανιογραφίες. Και η απεικόνηση είναι να δούμε με υπερηχογράφημα, δηλαδή ένα ενδοστεφανείο υπερηχογράφημα το λέμε, ή με optical coherence tomography, μια άλλη μέθοδο με χρήση του φωτός για να δούμε με μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα, 15 μικρόμετρα, να δούμε πώς είναι τα αθυρώματα, πόσο είναι οι στενώσεις, πώς είναι το ενδοθήλιο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να δούμε εσωτερικά την μικροανατομία. Επίσης, η φυσιολογία παρουσιάστηκε με το προσδιορισμό της στεφανίας εφεδρίας ροής και το, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ξέρουμε αν μια στένωση έχει σημαντικότητα φυσιολογική και πρέπει να παρέμβουμε ή να μην παρέμβουμε. Και δίνουμε επίσης χρήσιμη πληροφορία στον χειρουργό. Του λέμε εδώ να βάλεις ένα bypass, γιατί είναι σημαντική η στένωση. Εδώ, αν δεν βάλεις, δεν θα είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Παρουσιάστηκαν τα διοαπορροφήσιμα ικριώματα. Δηλαδή, για να γίνει κατανοητό, τι είναι αυτό. Είναι καινούργια στεν, τα οποία απορροφώνται. Δηλαδή, δεν καταλείπουν πίσω τίποτα. Σε 12 μήνες το αγγείο είναι σαν να μην έχει τοποθετηθεί στεν. Αυτή η τεχνολογία περπατάει τρεχόντως. Θα δούμε αν θα καθιερωθεί και αν θα αποτελέσει μια επανάσταση στον χώρο της επεμβατικής καρδιολογίας. Εκείνο όμως που είναι κορυφαίο και όπου ένα μέρος της καρδιοχειρουργικής παραδόθηκε στους επεμβατικούς καρδιολόγους είναι η θεραπεία η διακαθετηριακή των δομικών καρδιοπαθειών με τη χρήση καθετήρων. Δηλαδή διαδερμικά, χωρίς να ανοίξουν οι καρδιοχειρουργοί τον θώρακα, χωρίς θωρακοτομή. Με καθετήρα να τοποθετούμε βαλβίδα είτε στη μητροειδή είτε στην αόρτη. Σε αυτό το κομμάτι σημαντική είναι η συνδρομή του Έλληνα επεμβατικού καρδιολόγου, του κύριου Σπάρια, ο οποίος είναι στην πρώτη παγκόσμια γραμμή και θα μπορούσε να σας δώσει, και είναι χρήσιμο να σας δώσει, μερικά στοιχεία γύρω από την επεμβατική καρδιολογία στον τομέα των δομικών καρδιοπαθειών. Μπορούμε να πούμε πλέον ότι όλες οι βαλβιδοπάθειες μπορούν να θεραπευτούν με διαδερμικές μεθόδους, χωρίς δηλαδή χειρουργείο, αλλά με καθετήρες, σε όλες τις καρδιακές βαλβίδες. Αυτό έγινε εφικτό πρακτικά αυτή την χρονιά που μας πέρασε. Η αορτική βαλβίδα έχει βρει το δρόμο της εδώ και αρκετά χρόνια, έχει μπει το νερό στα βλάκια και πλέον εκεί η διαδερμική θεραπεία είναι κάτι το οποίο έχει στανταρντοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό με εξαιρετικά αποτελέσματα και οι πληθυσμοί οι οποίοι κατευθύνονται πλέον ασθενών προς αυτή τη μέθοδο αυξάνονται συνεχώς. Η μητροειδής βαλβίδα είναι αυτή η οποία ακολουθεί, ανεπάρκεια της μητροειδούς βαλβίδος και εδώ έχουμε καινούργια στοιχεία και πολλά καινούργια υλικά, devices, για να επιδιορθώσουμε τη μητροειδή βαλβίδα, αλλά πλέον να την αντικαταστήσουμε κιόλας. Πρέπει να σημειώσουμε ότι στο χώρο της τριγλόχινος βαλβίδος και κάποια συστήματα στη μητροειδή είναι σε ερευνητικό στάδιο, πρέπει αυτό να ξεκαθαριστεί, δεν είναι δηλαδή εμπορικά διαθέσιμα, αλλά τα κάνουμε μέσα σε κλινικές μελέτες και θα έχουμε τα επόμενα χρόνια τα τελικά και καθοριστικά αποτελέσματα. Θα μπορούσα να πω ότι η αορτική βαλβίδα, η στένωση της αορτικής βαλβίδας αντιμετωπίζεται διαδερμικά και τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά. Η ανεπάρκεια της μητροειδούς βαλβίδας επίσης με τη διαδερμική μέθοδο, με το Mitra Clip, είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιούμε περίπου τόσα χρόνια όσο και η διαδερμική αορτική βαλβίδα και έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Και εκτός από αυτές τις δύο στάνταρ μεθόδους, πλέον την προηγούμενη χρονιά έχουμε στη διάθεσή μας για ερευνητικό σκοπό και άλλες μεθόδους τόσο για την μητροειδή βαλβίδα όσο και για την τριγλόχινα. Είχαμε μία, νομίζω, πολύ παραγωγική συνεδρία σήμερα. Κάναμε μία συζήτηση και στις τρεις υποομάδες της ομάδας εργασίας. Καταρχήν στην ομάδα των συγγενών καρδιοπαθειών μιλήσαμε για την καταγραφή Challenge, η οποία είναι η πανελλήνια καταγραφή των ενηλίκων ασθενών με συγγενείς καρδιοπάθειες. Πάμε πάρα πολύ καλά, έχουμε φτάσει στους 2.200 ασθενείς σε όλη τη χώρα και συνεχίζουμε για πέμπτη χρονιά την καταγραφή με μεγάλη επιτυχία και δείξαμε τα μέχρι τώρα αποτελέσματα και τις πολλαπλές δημοσιεύσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Οπότε με τις συγγενείς καρδιοπάθειες πάμε πολύ καλά. Στην πνευμονική υπέρταση μιλήσαμε για τις νέες μελέτες, για τα νέα φάρμακα που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια και τι πρόκειται να έρθει στη συνέχεια. Και αυτό είναι ελπιδοφόρο για τους ασθενείς με το ορφανό αυτονόσημα. Εστιάσαμε στις τελευταίες εξελίξεις στην νόσο και παρουσιάσαμε και περιστατικά από την εμπειρία δηλαδή των γιατρών, με πραγματικά περιστατικά και συζητήθηκαν διεξοδικά και βγήκαν πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Τέλος, στο τελευταίο και το πιο μακροσκελές τμήμα που είναι οι βαλβιδοπάθειες, από το μεσημέρι και μετά, από το απόγευμα, είχαμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο των βαλβιδοπαθειών, τελευταίες μελέτες, οι οποίες παρουσιάστηκαν μέσα στα τελευταία 1-2 χρόνια. Μιλήσαμε για την αορτική και την μητροειδή βαλβίδα και όλες τις τελευταίες εξελίξεις, στη δυνατότητα αντικατάστασης των βαλβίδων με διακαθετηριακό τρόπο και χωρίς ανοιχτή χειρουργική επέμβαση, που είναι και το τρέν των τελευταίων ετών. Και νομίζω ότι είμαστε πολύ up to date, πολύ στην τελευταία λέξη της επιστήμης και οι ομάδες εργασίας φέτος στέφθηκαν από απόλυτη επιτυχία. Στη διάρκεια της συνεδρίας της ομάδας των απεικονιστικών τεχνικών της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, συζητήσαμε για τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της καρδιαγγειακής απεικόνησης. Ιδιαίτερα δε δόθηκε έμφαση στο πώς επιλέγουμε την κατάλληλη απεικονιστική τεχνική για κάθε ασθενή. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στις μέρες μας, όπου και το κόστος παίζει σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητά μας. Από εκεί και πέρα, αναδείχθηκε ο ρόλος της κάθε απεικονιστικής τεχνικής σε συγκεκριμένα κλινικά σενάρια. Παρουσιάστηκαν πολύ ενδιαφέροντα κλινικά περιστατικά, ακολούθησε διαδραστική συζήτηση και στο τέλος πιστεύω ότι με τη βοήθεια όλων των πολύ σημαντικών και έγκριτων ομιλητών όλοι έχουμε εμπλουτίσει τις γνώσεις μας στο πώς τελικά η καρδιαγγειακή απεικόνηση αποτελεί μέρος της καθημερινότητας του κλινικού καρδιολόγου. Εδώ στην ωραία Θεσσαλονίκη και τη χαρά που μας έκανε και τον ωραίο καιρό που μας προσφέρει, συζητήσαμε φλέγοντα θέματα στην ηλεκτροφυσιολογία, στην αριθμιολογία, στην κολπική μαρμαρική, στο αμπλέσιον, σε πρόσφατα δεδομένα, στις κανελοπάθειες, στους βηματοδότες, στους απεινιδωτές, στα φυκυλιακά συστήματα και τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον. Η συγκέντρωση του κόσμου ήταν ενθαρρυντική και νομίζω ότι αρκετά μηνύματα δόθηκαν στους γιατρούς οι οποίοι παρακολούθησαν το συνέδριό μας και εύχομαι ότι θα έχει μια θετική ανταπόκριση προς τους ασθενείς, τους οποίους θα παρακολουθήσουν επιστρέφοντας στα ιατρεία τους.